αλλά πρέπει να το δώσει ο λαός. Τώρα, υπάρχουν και άλλοι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να το πάρουν μόνοι τους. Εγώ λέω, πολίτες, να σκεφτεί κάτι πολύ απλό. Τα πρόσωπα, οι δυνάμεις, οι δυνατότητες είναι γνωστές. Είμαστε μια χώρα μεσαίου μεγέθους. Όλοι παρικούμε την Ιερουσαλήμ. Μπορεί ο πολίτης να σκεφτεί, να νιώσει. Mm-hmm. Ποιον εμπιστεύεται. Ποιος νομίζει ότι θα τα βγάλει πέρα καλύτερα. Διότι ξέρετε, θεωρίες υπάρχουν πολλές. Εδώ δεν μιλάμε για μια θεωρία. Τώρα εδώ μιλάμε για μια σκληρή πράξη. Και για ένα σκληρό ροκ ευρωπαϊκό. Πολύ σκληρό. Mm-hmm. Ξέρετε γιατί επιμένω τόσο πολύ στο... Ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι Φαντάζομαι θα καθίσουν στο τραπέζι να συζητήσουν. Όχι. Θεωρώ ότι ο οποιοσδήποτε πολίτης πάει στην κάλπη, σε αυτή τη συγκυρία ειδικά, θέλει να γνωρίζει στη συγκυρία όπου το δίλημα ότι το ένα κόμμα ή το άλλο θα είναι πρώτο και αυτοδύναμο. Να σας πω κάτι. Με αυτόν τον κατακαιρματισμό τη άποψη, ο κόσμος θέλει να ξέρει τι θα του προκύψει σε επίπεδα συνεργασιών. Όχι, ο κόσμος θα μας πει τι θα του προκύψει. Αντίστροφο είναι. Διότι αν υπάρχουν ορισμένοι πολίτες που νομίζουν ότι θα αποσπάσουν μια διαβεβαίωση ότι εντάξει, το πρόθυμο Πασόκ έτοιμο να αναλάβει βάρη, η Νέα Δημοκρατία, θα κάνουμε μια κυβέρνηση των φιλομνημονιακών δυνάμεων και άρα εμείς μπορούμε να ψηφίσουμε με μεγαλύτερη χαλαρότητα, να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας. Εμείς δεν έχουμε συναισθήματα. Εμείς δεν έχουμε τεράστια ηθικά διλήμματα. Γιατί πρέπει κάποιοι να κάνουν τη δύσκολη δουλειά και κάποιοι να κάνουν την εύκολη κριτική και την ακόμη ευκολότερη δημαγωγία. Mm-hmm. Όχι. Πολιτικές δηλώσεις επανάπαυσης την ώρα που πρέπει οι δυνάμεις όλες να συνενωθούν και να συνεγερθούν δεν θα γίνουν. Γιατί mm-hmm. αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εθνική τραγωδία. Να σας ρωτήσω κάτι. Με συγχωρείτε. Ναι. Σε εθνική τραγωδία. Μπορεί έτσι χαλαρά, μπορεί χαλαρά να οδηγηθούμε σε απόλυτο αδιέξοδο. Μας το περιγράφετε αυτό το αδιέξοδο. Σας το περιγράφω. Με ρωτάνε οι συνάδελφοί σας συνεχώς τι θα γίνει τον Ιούνιο. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι φοβούνται ότι μπορεί να ψηφίσουν το Μάιο με βάση κάποιες προεκλογικές δηλώσεις και να πέσει ο πέλεκης των περικοπών σε μισούς και συντάξεις τον Ιούνιο. Και προσπαθώ να εξηγήσω ότι εμείς προτείνουμε η προσαρμογή να γίνει σε 3 χρόνια. Όχι σε 2, να χαλαρώσει, να γίνει πιο ήπια και πιο φιλικά. Το έχω σχεδόν εξασφαλίσει, ναι, ξέρω τι λέω. Ό,τι έχω πει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο υποδιαπραγμάτευση, έτοιμο να συμφωνηθεί. Είναι διαβεβαίωση από την Τρόικα, γιατί έχουμε ζήσει διαβεβαίωση από την εμπειρία μου και δεν το λέω τυχαία, είναι θέματα που τα έχουμε συζητήσει. Όπως όταν λέω ότι υπάρχουν 50 δισεκατομμύρια να πέσουν στην αγορά τα επόμενα 3 χρόνια, τα έχω μετρήσει ένα-ένα και το έχω πει στο πρόγραμμα από που θα τα βρούμε. Ξέρετε τι σας λένε. Λοιπόν, μισό λεπτό.